Εσύ έκανε το κέφι, πρέπει να είναι ένα μεγάλο πάθος για σένα. Η ναι, νομίζω είναι μια εφηβική επανάσταση για την εποχή της. Βέβαια μετά συνάντησα τις δυσκολίες. Αλλά δεν κάνεις πίσω γιατί τα πράγματα δεν είναι έτσι. Όταν κάνεις μια επιλογή πρέπει να τη στηρίξεις. Εσύ τι δυσκολίες συνάντησες, λες μετά συνάντησα. Δεν είναι το ότι είσαι καλός στην παρέα και λες ανέκδοτα σημαίνει ότι είσαι ηθοποιός. Και αν σε αφήσω εγώ από έφηβος ξεκίνησα, έδωσα τα εξαίρετα ταλέντα. Δηλαδή ένα πάθος που αντί να με αποτρέψει να πω άστο δεν είναι έτσι, με ανάγκασε να συνεχίσω. Αυτή η συνέχεια είναι δύσκολη. Πες μου, μιας και το θέτεις έτσι, ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή που θυμάσαι. Πόσα χρόνια είσαι ηθοποιός? Πάρα πολλά χρόνια. Κλείνουμε σχεδόν τώρα 39 χρόνια. Πω. Δεν είναι δύσκολο. Όλες είναι δύσκολες. Κάθε εποχή έχει μια δυσκολία. Όταν είσαι νέος φιλοδοξείς ότι θα γίνεις γνωστός, να βρεις δουλειά. Όταν γίνεις λίγο αναγνωρίσιμος, θέλεις να επιβεβαιώσεις αυτή τη φήμη, αν είναι θετική, να την κάνεις καλύτερη. Πάντα υπάρχουν δυσκολίες. Και είναι και αυτό το πράγμα που της ανασφάλειας. Δηλαδή αυτό που τελειώνει η σεζόν, που το έχουμε όλοι εδώ σε αυτά τα επαγγέλματα που κάνουμε. Εμείς δύο φορές το χρόνο το έχουμε. Οι ηθοποιοί έχουν δύο φορές το χρόνο, χειμώνα καλοκαίρι. Τη ζεις την αγωνία. Ανεξάρτητα αν δουλεύεις ή όχι, ναι, την αγωνία τη ζεις. Καλά, εντάξει, ζεις την αγωνία. Τώρα ζεις την αγωνία αν δουλεύεις, αν θα τα πάρεις τα λεφτά σου. Έτσι, γιατί έχουμε και ναι, αυτά τα θέματα. Νομίζω τώρα, υπάρχει μια υπερβολή. Αυτά υπάρχουν τα ρίσκα. Υπήρχαν και σε καλές εποχές που καθυστερούσαν τα χρήματα. Δεν μιλούσαμε τότε. Η υπερβολή υπάρχει. Νομίζω ότι δυσκολεύουν τα πράγματα γιατί θέλουν όλοι χωρίς να σπάσουν αυγά να κάνουν μελέτη. Δεν γίνεται έτσι. Αυτά τα προβλήματα θα συνεχιστούν όσο και εμείς οι ίδιοι είμαστε λίγο άνθρωποι που τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Αντί να τα καθορίσουμε εμείς, τα καθορίζουν κάποιοι άλλοι και εμείς τρέχουμε. Αυτό είναι λάθος. Λοιπόν, Φων Δημητράκης, πολύ επίκαιρο το έργο. Πάρα πολύ επίκαιρο. Εάν δεν τα βρεις με τους Γερμανούς, δεν πας μπροστά. Εδώ τίποτα. Δηλαδή, όπου και να πας, γύρω-γύρω θα το φέρεις, στους Γερμανούς θα καταλήξεις να παρακαλάς. Ναι, είναι γεγονός ότι το έργο βέβαια διαπραγματεύεται την εποχή της γερμανικής κατοχής. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση. Εγώ διαφωνώ με όλα αυτά τα επαναστατικά. Το μόνο επίκαιρο έργο που θα μπορούσε για την εποχή μας ήταν οι Γερμανοί ξανάρχονται. Στο γελάρι. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι τι τραβάμε. Δεν νομίζω ότι είναι καλές επιλογές αυτές. Ναι. Εμείς βέβαια το Φων Δημητράκη που τον επέλεξε ο Πέτρος ο Φιλιππίδης και το συνοθέτησε με μαεστρία τα έλεγα. Είναι για να δείξει τον κανιβαλισμό των ανθρώπων της εξουσίας. Ένας πατέρας που επί κατοχής θέλει να κρατήσει μια καρέκλα επί κατοχής, το τονίζω, δίνοντας τον αδερφό του και την κόρη του στους Γερμανούς μόνο και μόνο να κρατήσει μια καρέκλα. Είναι αγωνιστές οι άλλοι. Ναι. Επαναστατούν αυτοί. Άνθρωποι όλοι φυσιολογικοί που προσπαθούν. Βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος για την καρέκλα και μόνο δίνει το παιδί του. Καταλαβαίνεις πόσο μπορεί να κανιβαλίσει τον άνθρωπο η εξουσία. Πρέπει να είσαι όριμος να τη διαχειριστείς. Και πάνω απ' όλα σόφρον γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Και αυτό δεν ισχύει στις μέρες μας. Δηλαδή, εγώ διαφωνώ στο που λέτε ότι δεν έχει σχέση το τότε με το σήμερα. Όχι, εννοώ ότι δεν έχει να κάνει με τους Γερμανούς. Είναι ναι, η εποχή της κατοχής, έτσι, το Φων Δημητράκης, αλλά δείχνει πως ένας άνθρωπος μόνο και μόνο για να γίνει υπουργός ή να παραμείνει υπουργός, δίνει γη και είδο. Και φτάνει να δώσει το παιδί του. Άρα λοιπόν τώρα που έχουμε μια εποχή που υπάρχουν πολλά χρήματα και πολλά μπικικίνια που λέμε, καταλαβαίνεις τι δίνουν. Τον εαυτό τους.